Όλο υποσχέσεις και συσκέψεις είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αλλά δεν λαμβάνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τη χαμένη γενιά, όπως την αποκαλεί ο ίδιος ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Τον Ιούλιο στο Βερολίνο υποσχέθηκαν 6 δισεκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της επόμενης διετίας. Τώρα στη διάσκεψη στο Παρίσι ξαναυποσχέθηκαν το ίδιο ποσό, αλλά να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την αποδέσμευσή του. Και θα ξανασυναντηθούν στην αρχή της άνοιξης στη Ρώμη και τον Απρίλιο στις Βρυξέλλες. Από ταξίδια και φιλολογική συζήτηση πάνε καλά. Από πράξεις όμως χωλαίνουν. 6 δισεκατομμύρια ευρώ για την τόνωση της απασχόλησης είναι σταγόνα στον ωκεανό, όταν οι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν φτάνουν τα 6 εκατομμύρια. 1000 ευρώ για τον καθένα φτάνει να δημιουργηθεί μια θέση εργασίας. S'il y a trois mots qu'il faut retenir de notre sommet, c'est rapidité parce qu'il y a urgence. C'est solidarité parce que nous ne pouvons pas abandonner une génération. Et enfin, c'est qualité parce que ce que nous devons proposer, ce sont des emplois. Ο Λαντ λέει ότι όποια χώρα παρουσιάσει εθνικό πρόγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα λάβει αμέσως τα κονδύλια. Ο καγκελάριος Μέρκελ επιμένει ότι μόνο η ανάπτυξη θα φέρει θέσεις εργασίας, αλλά έχει βυθίσει την Ευρωζώνη στην ύφεση με την αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Alles dafür, damit die Wachstumsvoraussetzungen auch wieder besser werden. Κοινή μακροπρόθεσμη στρατηγική για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ζήτησε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από τους Ευρωπαίους εταίρους. Η Ελλάδα έχει χτυπηθεί βαριά από παρατεταμένη οικονομική ύφεση. Η κοινωνία έχει εξαντληθεί και όλοι οι κοινωνικοί δείκτες έχουν περάσει στην κόκκινη ζώνη. Η ανεργία των νέων βρίσκεται στα απαράδεκτα επίπεδα του 59%. Η Ελλάδα αναμένει να δείξουν πραγματική αλληλεγγύη οι Ευρωπαίοι εταίροι όπως υπόσχονται.